Ξέρεις γιατί στο Μάριο δεν αρέσει η Λίβερπουλ? Γιατί πήγα τις προάλλες στο Λίβερπουλ και χοντρά περιστέρια. Ήταν και καλό, εκείνο με τα χοντρά περιστέρια καλό, που είπες, ρε φίλε. Κάθε πρωί έτσι κλείνω το ραδιό. Δεν σε έχουν γίνει Α, περίμενε το άλλο. Βρε, είμαι κάτω για δουλειά. Αφήνω το μηχανάκι στην Αριστοτέλους. Πού? Ναι. Το αφήνω για να πάω σε μια δουλειά. Εκεί κοντά. Είναι μια κοπέλα. Έχει πάρει ένα τσουρέκι τόσο με σοκολάτα. Αυτό που είναι σε κομμάτια, όχι το μεγάλο. Ναι. Έχει και δίνει σε κομμάτια, ρε παιδί μου. Νομίζω... Έχει γέλει διάφορα, ναι. Μπράβο. Γεμάτο σοκολάτα ξεχυλίζει. Είναι χάλια αυτή εδώ σοκολάτες. Παίρνει, δίνει και στα περιστέρια. Λέω, καλέ, μην πετάς, λέω, στα... με σοκολάτα. Είναι, λέω, επικίνδυνο. Τι είναι επικίνδυνο, λέει. Τι σε νοιάζει, έτσι. Όχι. Κολλάει. Το ζητάνε το περιστέρι που έχει. Το πότε. Ισοφάγος, λέει, είναι. Κολλάει. Λέει, εγώ με λέει σε σχολή κτηνιατρική. Και το ταΐζεις, είσαι κτηνιατρική. Όπως στάσιμη. Λέει, ποτέ, διώξτε την τώρα. Επικίνδυνη. Διώξτε την τώρα. Στην κτηνιατρική. Φοιτήτρια, ταΐζει το περιστέρι. Τσουρέκι σοκολάτα! Στη Βουλγαρία θα. Να κολλήσει εδώ! Θα σπουδάζει, ρε. Από ό,τι κατάλαβα εδώ πέρα. Εδώ! Εδώ! Λέω να σε χαίρεται η σχολή σου και ο Πρίτανης. Είναι δυνατόν! Βρε, είναι δυνατόν! Θα πνιγεί, θα κολλήσει το ζωντανό, θα πνιγεί. Επίσης, μην πετάτε κάτω τσίχλες στα πεζοδρόμια, γιατί τσιμπάνε και κάθε εδώ πέρα ξεσπνίγεται το πουλί, ε. Ξεσπνίγεται. Δηλαδή δεν είναι άνθρωπος. Γιατί? Και στον άλλο είναι επικίνδυνη τσίχλα. Ναι. Και στον άλλο είναι επικίνδυνη. Μερικοί τη καταπίνουν, είναι πολύ επικίνδυνο. Πολύ επικίνδυνο καταπίνει με τίποτα. Τσίχλα είναι πολύ επικίνδυνο. Ειδικά τσικλόφουσκα. Μπράβο. Η τσίχλα, ναι, την τσικλόφουσκα έτσι, με τίποτα. Μπράβο. Ναι. Δεν μπορεί να πεθάνει. Όπω την πνίγει, σημαίνει βέβαια. Τσίχλα. Η τσίχλα είναι επικίνδυνο, ρε φίλε. Τρελό. Τρελό. Κάνει μια στο έντερο. Βέβαια. Έντερο. Βέβαια. Είναι αλλά φοιτήτρια κτηνιατρική να ταΐζει το περιστέρι τσουρέκι σοκολάτα. Διώξει την τώρα, ρε παιδιά. Δεν μου δίνετε στοιχεία τη. Μην συγχύζε. Είναι πολύ αγαπημένο φίλο. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω. Να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν. Δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου. Εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικού μου τι προάλλε. Πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τι προάλλε νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω, Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 231-0-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός το Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Εραπτό.gr. Εραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο εραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό.